1795-1877. Στο σχολείο, η δασκάλα μου ανέθεσε να γράψω μια εργασία για την Επανάσταση του 1821 μέσα από τους ήρωές της. Στη βιβλιοθήκη του παππού μου βρήκα τυχαία δύο χειρόγραφα, συναξάρια, το ένα για τον Κανάρη και το άλλο για τον Καραϊσκάκη. Από αυτά πήρα τα στοιχεία για την εργασία μου. Να τι έγραφαν. Το συναξάρι του Κωστή Κανάρη. Μπουρλότο, Πυρπολικόν, Μπρουλότ, Φάιρσιπ, Πυρόλεμβος, Πλιάριον ή Λέμβος με αυλάκια και χωρίσματα, γεμάτα βαρέλια μπαρούτι, Ναύθα, Πρόκες βόλια, Μπάλες κανονιών, Κομμάτια μέταλλο, Κάρβουνο και θιάφι. Στους ναυτικούς αγώνες για την ανεξαρτησία πρωτοχρησιμοποιήθηκε στα ορλοφικά στη ναυμαχία του Τσεσμέ από ψαριανούς. Ήταν το βασικό όπλο των ναυτικών της Επανάστασης του 1821 κατά των υπεράριθμων Οθωμανικών ναυτικών δυνάμεων. Ο Κανάρης με αυτό το όπλο, τον Μπουρλότο και την ναυτική του επιδεξιότητα έφτασε να γίνει ο ναυτικός ηγέτης της Επανάστασης που τον τρέμανε οι Τούρκοι. Ο Κωνσταντής Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά το 1795 όπως γράφει το επίσημο μητρό του ναυτικού. Πατέρας του ήταν ο Μικές Κανάρης και τη μητέρα του την έλεγαν Μαρία. Είχε ακόμη άλλα δύο αδέλφια, τον Αναγνώστη και τον Γιώργιο. Έμεινε νωρίς ορφανός και έπιασε δουλειά από πολύ μικρός ως μούτσος στον μπρίκι του θείου του Δημήτρη Βουρέκα. Κατά τους αγώνες του Σουλίου μετέφεραν σουλιώτες πρόσφυγες από την Πάργα στη Λευκάδα. Το 1817 παντρεύτηκε ο Κωνσταντής τη Δέσποινα Μανιάτη, γνωστής ψαριανής οικογένειας κόρη και επέκτησε μαζί της 7 παιδιά. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο Κανάρης βρισκόταν για δουλειά στην Οδυσσό, με το καράβι του θείου του. Επέστρεψε γρήγορα στην οικογένειά του, στα Ψαρά. Εκεί κατατάχθηκε στο ψαριανό στο λίσκο του φίλου του, Νικολή Αποστόλη, και έμαθε την τέχνη του μπουρλότου. Το κατόρθωμα του Παπα-Νικολή, που είχε πυρπολήσει το τουρκικό δίκροτο το Μάιο του 1821 στον όρμο της Ερεσού, είχε βάλει φωτιά στην καρδιά του ψαριανού αγωνιστή Κανάρη. Τον Ιούνιο του 1822, ο Κωνσταντής Κανάρης έκανε αρχή σαν μεγάλος πυρπολητής, με ένα κατόρθωμα που έγινε τραγούδι και έδωσε θάρρος στον υπόδουλο ελληνισμό και ακούστηκε μέχρι την Ευρώπη. Πυρπόλησε στο λιμάνι της Χίου την αυαρχίδα του Καπουδάν Πασά Καρά Αλή. Γλίστρησε με τον μπουρλότο του μέσα στο σκοτάδι, ενώ οι Τούρκοι γιόρταζαν το μπαϊράμι τους και τους πυρπόλησε. Χάθηκαν 2.000 άνδρες, καθώς και ο ίδιος ο Καρά Αλή, αυτός που είχε διατάξει πριν λίγους μήνες την καταστροφή της Χίου. 100.000 κάτοικοι τότε Χιώτες σφάχτηκαν, εξανδραποδίστηκαν, πουλήθηκαν σκλάβοι. Η απάντηση του Κανάρη έδειξε πως δεν θα έμεναν από εδώ και πέρα ατιμόρυτες τέτοιες βάρβαρες πράξεις. Ο Βίκτορ Ουγκό τίμησε με ποίημά του αυτήν την τολμηρή πράξη του Κωνσταντή Κανάρη. Μετά από λίγους μήνες, στις 28 Οκτωβρίου του 1822, ανατείναξε το τουρκικό δίκροτο του Κακλαμάν Μεχμέτ που είχε πάρει τη θέση του Καρά Αλή. Το νέο κατόρθωμα το πραγματοποίησε στα στενά ανάμεσα στην Τένεδο και την Τροάδα και είχε σαν αποτέλεσμα να δυσκολέψει από εδώ και πέρα τις ναυτικές επιχειρήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, που φοβόνταν πια να πλέουν ελεύθερα με τα πλοία τους. Ο Κωνσταντής Κανάρης, σε κάθε χτύπημα ναυτικό των Τούρκων, απαντούσε με τον μπουρλότο του. Όταν κατέστρεψαν την Κάσο και τα Ψαρά οι Τούρκοι, ο Κανάρης πυρπόλησε φρεγάτα του στη Σάμο
και κορβέτα του στόλου του στη Μυτιλίνη. Μετά από αυτά τα χτυπήματα με φωτιά του Κανάρι, οι Τούρκοι δεν ξανατόλμησαν νέες καταστροφές. Η πιο τολμηρή πράξη του Κωνσταντή ήταν να προσπαθήσει να πυρπολήσει τον τουρκικό στόλο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ο άσχημος όμως καιρός δεν τον άφησε να κολλήσει το πυρπολικό του στην αυαρχίδα του εχθρού. Παραλίγο να συλληφθεί, τελικά κατάφερε να διαφύγει. Αλλά αυτή η παράτολμη πράξη του έκανε ξανά το γύρο της Ευρώπης και έδωσε νέο θάρρος στους κλαβωμένους Έλληνες. Έδειξε πως οι κατακτητές Οθωμανοί δεν ήταν ανίκητοι. Η φιλοπατρία του, η τόλμη του, η σοφροσύνη του έκαναν και τους άλλους αγωνιστές να θαυμάζουν τον Κωνσταντή Κανάρη. Έτσι, το 1827 τον έστειλαν αντιπρόσωπο στην Εθνική Συνέλευση της Τριζίνας. Με αυτή τη συμμετοχή του στην Εθνοσυνέλευση, ξεκινάει τους αγώνες ως πολιτικός και στρατιωτικός στη νέα κυβέρνηση του Καποδίστρια. Το 1828 αντικατέστησε τον Μαυρομιχάλη ως φρούραρχος της Μονεβασιάς και κατέστειλε ανταρσίες στη Μάνη και στην Ίδρα, γιατί πάλι η διχόνοια είχε πέσει ανάμεσα στους Έλληνες. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο Κανάρης, βαθύτατα λυπημένος, αποσύρθηκε από τα κοινά στην Ερμούπολη της Ήρου. Δυστυχώς, αυτός που είχε γράψει τα συναξάρια φαίνεται δεν είχε προλάβει να τους δώσει το τέλος. Έτσι, έψαξα εγώ σε άλλα βοηθήματα και στην εγκυκλοπαίδεια για να συμπληρώσω τα στοιχεία και να δώσω εγώ το τέλος που δεν είχε προλάβει να γράψει ο συναξαριστής. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, κλήθηκε να προσφέρει ξανά στο ναυτικό της ξαναγεννημένης Ελλάδας. Η Βαβαροκρατία όμως χρησιμοποίησε δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους αγωνιστές. Άλλους ευνόησε και άλλους άφησε να σέρνονται ζητιάνοι στους δρόμους της Αθήνας. Αναμίχθηκε στην επαναστατική κίνηση του 1843 για να αποκτήσει σύνταγμα ο τόπος και ανέλαβε υπουργός στην κυβέρνηση Μεταξά. Τώρα είχε σύνταγμα πλέον η Νέα Ελλάδα. Έτσι, το 1844 βρέθηκε ως υπουργός στο Υπουργείο Ναυτικών στην κυβέρνηση Κολέτη. Συνέτρεξε και βοήθησε πολλούς αγωνιστές το 1821. Αργότερα, το 1848, έφτασε να γίνει πρωθυπουργός της πατρίδας μας και μετά από χρόνια, το Μάιο του 1854, ξανά υπουργός των Ναυτικών στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου.
οι φρέσκες δημοκρατικές ιδέες που έρχονταν από την Ιταλία και ο ευρωπαϊκός φιλελευθερισμός έφερε και εδώ, ιδιαίτερα στους νεαρούς σπουδαστές, τη φλόγα της εξέγερσης κατά του παλατιού. Μα και ο λαός και οι παγιοί αγωνιστές που υπόφεραν από τη βαβαρική τυραννία ήθελαν τις αλλαγές. Ο Κανάρης έγινε το κύριο πρόσωπο στον αγώνα ενάντια στον Όθωνα. Το παλάτι θορυβημένο προσπάθησε να πάρει με το μέρος του τον παλιό μπουρλοτιέρι. Έδωσαν σε αυτόν την εντολή για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης το 1862. Ο Κανάρης όμως την αρνήθηκε, γιατί το παλάτι ήθελε αυτό να ελέγχει τους υπουργούς και δεν δέχθηκε αυτούς που πρότεινε ο Κωνσταντής Κανάρης. Η αντίθεση μεταβλήθηκε σε ρήξη και ο Κανάρης αποσύρθηκε αφήνοντας την πρωτοβουλία του κινήματος κατά του παλατιού στο Δημήτριο Βούλγαρη. Μετά την απομάκρυνση του Όθωνα ως μέλος της Επιτροπής Βούλγαρη Ρούφου Κανάρη, πήγε στη Δανία να προσφέρει το στέμμα της Ελλάδας στο Γεώργιο. Οι ξένες δυνάμεις θέλαν να έχει βασιλεία η Ελλάδα και όχι δημοκρατία, και αυτό είχε φανεί από την εποχή της δημοκρατικής κυβέρνησης Καποδίστρια και τη δολοφονία του. Ο Κανάρης ξανά ανέλαβε υπουργός ναυτικών στην κυβέρνηση Ρούφου και ξανά πρωθυπουργός το 1864. Μετά αποσύρθηκε στο σπίτι του στην Κυψέλη. Τα γεγονότα όμως δεν τον άφησαν. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος το 1877 έφερε νέα δεδομένα στην περιοχή των Βαλκανίων και ο Κανάρης κλήθηκε να αναλάβει πρόεδρος της Οικουμενικής Κυβέρνησης. Στις 2 Σεπτεμβρίου όμως, η ένδοξη και η ηρωική πορεία του πυρπολιτή έφτανε στον τελικό προορισμό της. Ο Κανάρης κοιμήθηκε ήσυχος. Η κηδεία του έγινε λαϊκό προσκύνημα και το πλήθος τον ακολούθησε μέχρι την τελευταία του κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η καρδιά του, για να μας θυμίσει τη μεγαλοθυμία του, τη φιλοπατρία του, τη σοφροσύνη του, βρίσκεται σε Λίκηθο, σε κοινή θέα, στο Μουσείο της Παλιάς Βουλής. Αυτή ήταν η ζωή και η δράση του Κωνσταντίνου Κανάρη, του πυρπολιτή της Επανάστασης του 1821.